Πρέπει να πιεις. Δηλαδή, εσύ δεν μου έχεις πει ότι ένα ουίσκι σε χαλαρώνει. Εγώ από τη στιγμή που σε είδα να κάνεις αυτά τα κουνήματα στη σκηνή, σε ξανακαψουρεύτηκα. Ποιος θα μου σβήσει εμένα αυτή τη φλόγα, αυτή τη φούντωση που έχω μέσα στην καρδιά? Βρες καμιά Φραγκοσυριανή. Θέλω η εκθήκηση να είναι τεράστια. Θέλω να συρθίγω να τη στεί μπροστά μου. Όχι, ρε πατέρα. Και να χωρίξει χαλίκια για να γδάλει τα γόνατά της. Θέλω αίμα. Θα πάω εγώ στον Περιανδροπόποτα και θα του ζητήσω συγγνώμη. Εκ μέρους μου, εκ μέρους της Στέλλας, ακόμη και εκ μέρους της μητέρας μου. Πράγματι νομίζω ότι το καλύτερο είναι να φύγετε από το χωριό. Το χωριό αυτό σας παρασύρει σε επικίνδυνα μονοπάτια. Σας διαφθείρει. Όχι, δεν μπορεί να φύγει ο Δημήτριος. Δεν μπορεί. Δεν πρέπει. Δεν θα το αφήσω να γίνει. Δεν μπορώ να σε βλέπω να κλαις. Για κάποιον άλλον. Πώς θα μπορούσα άλλωστε, αφού ήξερα ότι ο κύρις μου είναι ένας και μοναδικός. Εσύ, αφέντη μου. Μωρή, ποια περιγράφεις? Ποτέ δεν θα ξεχάσω το λάγνο βλέμμα σου καρφωμένο πάνω της στη σκηνή. Την ώρα που εγώ λίγο πιο εκεί έδινα ρεσιτάλος γκόλφο και αντί να θαυμάζεις την πρωταγωνίστρια, κοιτούσες την κομπάρσα αχρίε. Και τώρα το γονάτισμα. Τι πράγμα? Πατέρα! Τι πατέρα? Εκείνη με καβάλισε. Εγώ δεν θα την γονατίσω. Ακούς ξανθιά, πόλεμο θέλεις, πόλεμο θα έχεις. Το έχω ξαναζήσει αυτό, με άλλη γυναίκα βέβαια. Είμαστε κλειστά, είναι μεσημέρι. Εγώ είμαι θείε. Ρε τούλα μου, σχόλασες κιόλας. Για άλλη μια φορά έφυγα λίγο νωρίτερα. Συνήθως κάτι συμβαίνει με το Μάνο, αλλά αυτή τη φορά ανησύχησα για τη θεία. Τι, βγήκαν κακές οι εξετάσεις? Όχι, ποιες εξετάσεις. Τις είχα κανονίσει για σήμερα τσεκάπ, αλλά δεν ήρθε. Της τηλεφωνώ στο κινητό, είναι απενεργοποιημένο. Σας παίρνω εδώ τηλέφωνο, αλλά δεν το σηκώνετε. Ναι, μωρέ, το άκουγα που χτύπαγε εκεί μερικές φορές, αλλά ήμουν στην αποθήκη, είχε δουλειά και δεν πρόκαμα να το σηκώσω. Η θεία πού είναι? Ξέρω εγώ, παιδί μου, τι να σου πω. Όταν ξύπνησα το πρωί, στο κρεβάτι πλάι μου δεν ήτανε. Έβαλε μία φωνή, αλλά δεν πήρα καμία απόκριση. Φαντάστηκα ότι θα σηκώθηκε αχάραγα για να έρθει στο ιατρικό κέντρο για τις εξετάσεις. Ναι, αλλά δεν ήρθε. Αυτό σου είπα πριν. Πού είναι? Έλαντε, περίεργα πράγματα. Μήπως πήγε να δει τον αδελφό της που είναι λίγο αδιάθετος. Κάτσε να τον πάρω ένα τηλέφωνο να δούμε. Έλα, μπαμπά, εγώ είμαι. Πώς είσαι? Μπράβο. Θα έρθω κι εγώ αργότερα να σε εξετάσω και να αποφασίσω αν πρέπει να συνεχίσεις την αγωγή. Να σου πω, μπαμπά, ήρθε σήμερα από εκεί η θεία Χάιδο να σε δει? Όχι. Τηλέφωνο, μήπως σε πήρε? Ούτε. Όχι, όχι, μην ανησυχείς. Εγώ έτσι ρωτάω. Μωρέ, μήπως πήγε στην ξαδέρφη της στην Τραχανοπλαγιά? Τώρα τελευταία έχει κάτι παρεδώσει και πηγαίνει που και που. Ναι, μωρέ, εκεί θα είναι. Δεν μπορεί να άνοιξε η γη και να την κατάπιε. Όχι, όχι, παπά μου, όχι, μην ανησυχείς. Δεν είναι κάτι για να ανησυχείς, απλώς η θεία... Η θεία... Εξαφανίστηκε! Πάψτε, κυρία φίλιο, πάψτε! Μπαμπά μου, πρέπει να σε κλείσω, ε. Θα μιλήσουμε αργότερα. Έλα, σε φιλό, γεια. Τι θέλεις, κύρα φιλό? Είμαστε κλειστά, είναι μεσημέρι. Αλλά γιατί ξανάρθες, ξέχασες να αγοράσεις κάτι? Κάτι ξέχασα να πάρω, αλλά για την ώρα θα πάρω τους δρόμους να ενημερώσω την κοινότητα για την εξαφάνιση της Χάιδος. Ποιος ξέρει, μπορεί κάποιος να είδε κάτι και να ρίξει φως στο τούνελ. Από πού ξεφύτρωσε αυτή?
Σταύρακα, το σαλαμάκι χωρίς ψωμάκι το σερβίρεις. Με μου έχει μείνει ούτε μπαγιάτικο. Δεν ήρθε το πρωί ο Πουλόπουλος να μου φέρει φρέσκο. Βολευτείτε έτσι. Σταύρακα, φτιάξε ένα καφέ. Δυνατό έτσι, όχι από το νερό ζούμι που φτιάχνει ο άλλος. Σιγά ρε, μη μας δίνεις κιόλας. Ρε, άντε κάνε γρήγορα, είμαι διαλυματίας. Δαλματίας σκυλή. Έχω διάλειμμα από τη δουλειά, ρε. Τι διάλογο δεν μιλάτε ελληνικά σε αυτό το χωριό. Ρε Βαγγέλα, βλέπω το έχεις πάρει ζεστά το πόστο της ανακύκλωσης, ε. Βέβαια. Όχι μόνο γιατί βρήκα δουλίτσα, αλλά γιατί έχω και οικολογικές ανησυχίες. Δεν έχετε ακούσει για την κλιματική απαλλαγή. Αλλαγή θες να πεις. Απαλλαγή, ρε, καλά το λέω. Θέλει να απαλλαχτεί ο κλανήτης γιατί έχει ακούσει τι κουμάσια είστε. Άλλα της και φιλόσοφος ο Φατσίας. Ποιος είσαι, ρε, ο Αριστοτέλης. Τώρα τι σχέση έχει ο Νάσης με τη συζήτησή μας και τη φιλοσοφία. Τούλα! Τέλος καλό, όλα καλά. Αφού ο Μητροπολίτης ανακάλεσε τη μετάθεσή σου. Αχ, ας είναι καλά ο περίανδρος Πόποτας που τον μετέπισε. Ναι, αφού πρώτα τον έπεισε να με διώξει, μετά τον μετέπισε να μην με διώξει. Μα δεν είναι σίγουρο ότι ο περίανδρος σε διέβαλε ευθύς εξ αρχής. Παπατριαντάφυλλε, κοίταξε με στα μάτια. Είναι ή δεν είναι αυτός που με διέβαλε. Κοίτα βρε παιδί μου, ούτε ένα σύννεφο δεν έχει ο ουρανός. Πολύ καλές μέρες μας κάνει τελευταία. Καλησπέρα! Όχι, κυρία Φιλιό, δεν γίνεται να την εξομολογώ κάθε μέρα. Πόσες αμαρτίες έχεις πια! Αμαρτία, καμία. Αμαρτωλές σκέψεις, μπορεί. Γιατί το κουτσομπολιό δεν είναι αμαρτία! Για μένα τα λες αυτά ή για την αδερφή σου, Παπατριαντάφυλλε! Βαράω το σαμάρι να τα ακούσει το γαϊδούρι! Κάνε μου τη χάρη, εγώ δεν κάνω κουτσομπολιό! Κάνω κοινωνικό έργο! Ενημερώνω την κοινότητα και έτσι τους φέρνω πιο κοντά! Γιατί όλοι μαζί πρέπει να λύνουμε τα προβλήματα! Να, όπως τώρα που εξαφανίστηκε η Χάιδο! Δεν πρέπει όλοι μαζί να φροντίσουμε να βρεθεί! Τι εννοείται εξαφανίστηκε? Α, είχε χαθεί από το πρωί και δεν είπε κουβέντα σε κανένα! Ούτε στην ανιψιά της που της κανόνισε check-up στο ιατρικό κέντρο πήγε, ούτε στο παντοπολείο, ούτε στο σπίτι της, ούτε στον αδερφό της που είναι αδιάθετο στην Άνω Ραχούλα πήγε. Έχει και μία ξαδέρφη στην Τραχανοπλαγιά. Της τηλεφώνησα και είπε ότι έχει πάνω από μία εβδομάδα να τη δει και να την ακούσει. Μπορεί να πήγε για ψώνια στο μεγάλο χώρι. Ή μπορεί για κάποια δουλειά στην Τρίπολη. Καλά, και δεν θα έλεγε κάτι στον άντρα της. Εκτός αν τον άντρα της συγκεκριμένα ήθελε να τον πικάρει, γι' αυτό κάνει την εξαφανισμένη. Λες να ήθελε να τον εκδικηθεί. Γιατί να τον πικάρει. Γιατί να τον εκδικηθεί. Αχ, άντρες. Τόσα πράγματα γίνονται κάτω από τη μύτη σας και δεν παίρνετε χαμπάρι τίποτα. Έλα, Φιλιό. Μην καθυστερούμε! Εσύ θα πάρεις τον βόρειο τομέα, εγώ τον νότιο. Θα ρωτήσουμε τους πάντες. Πότε την είδαν, αν την είδαν και με ποιον την είδαν. Θα λύσουμε το μυστήριο. Εκτός από ρεπόρτερ, θα γίνουμε και νικολούλες. Πάμε! Δεν ξέρω που έχω το μυαλό μου, βρε Σταύρακα. Πριν λίγο το θυμήθηκα. Χίλια συγγνώμη. Δεν βαριέσαι. Δεν γίνεται και χαμός από πελάτες. Μόνο μάθος πίνιαξε. Σε νιώθω και σένα με τις έννοιες που έχεις. Τι έννοιες έχω? Καλησπέρα σε όλους. Μπα, ο Διονυσάκης. Πώς και καταδέχτηκες να έρθεις στο παραδοσιακό καφέ, ναι, Διονυσάκη? Πώς και δεν είσαι στο καφέ της χαράς να πίνεις τα μακιάτα σου? Θα σε απογοητεύσω, γιατί πράγματι μόνο για καφέ δεν ήρθα. Ψάχνω τον Παναή. Δεν είναι εδώ. Μου είχε πει ότι ενδιαφέρεται για κάποια έξτρα μεροκάματα και πέρασα να του πω ότι ψάχνω κόσμο για τα κτήματα του Πόποτα. Άμα ριβάρι, θα το πω. Κύριε Ελευθέρη, τι είναι αυτά τα άσχημα νέα με την εξαφάνιση πεθέρα σας? Ποια εξαφάνιση, ποια είναι η πεθέρα μου, τη Χάιδο? Δεν τα μάθατε, κύριε Ελευθέρη. Τουντούκα έχουν βγάλει η κυρία Κατίνα και η κυρία Φιλιό. Καλά, δεν έφτασαν ακόμα ως το φούρνο ούτε ως εδώ. Έχω τις είδα που τρέχανε, αλλά ήμουν πάνω στον ανακυκλωτήρα, αιώρα καθήκοντος. Ενώρα. Εώρα, καλά το λέω, γιατί κουνάει, περαδόθε. Τώρα όταν λες εξαφανίστηκε, τι εννοείς? Δεν ξέρει κανείς που είναι. Άνοιξε η γη και την κατάπιε, που λέει ο λόγος. Θα πρέπει να άνοιξε πάρα πολύ για να χωρέσει. Δεν είναι και καρφίτσα να μπει σε καμιά χαραμάδα, ούτως ντρυπίν. Πέφτουν οι ρηπές η μία μετά την άλλη. Και καλά, δεν είπαμε ότι την πυροβόλησε κιόλας? Ποιος? Ο άντρας της. Σε χαραμάδα που αποφασίας μπορεί να μην έπεσε. Αλλά σε καναλάκο μπορεί να τη βρούμε. Τι εξυπονοείς, ότι την έφαγε ο Τάσος? Δεν εξυπονοώ τίποτης. Αλλά άμα ο άντρας γουστάρει κάποια άλλη αντί για τη σύζυγό του. Είναι αυτό που λένε οι Γάλλοι, σερσένα φαμ. Λα φαμ, μήπως. Να φαμ, ρε, που με διορθώνει συνέχεια. Να φαμ τη δικιά μας για να είμαστε με την κόμενα. Ποια κόμμα, ε! Μιλείς τα καθαρά! Τώρα εσύ γιατί μηδιάζεσαι? Γιατί θα σου σπάσω τα μούτρα! Να πάω να σπάσω αυτό που σε φοράει! Α, πέθανε στα βρακά! Πέρα! Πέρα! Καλαμάτι, ρε! Το καλό μάτι, ρε! Πόσο τραγουδίσει να είναι αυτό! Έλα, ρε, παιδιά, τώρα, ρε! Άρα, τουλά μου,
Ηρέμησε, μην βάζει τα χειρότερα στο νου σου. Πουθενά σου, λέω, Μάνο. Πουθενά δεν είναι. Υπομονή. Μπορεί από στιγμή σε στιγμή να λυθεί το μυστήριο και να είναι απλή η εξήγηση. Ας το ελπίσουμε. Γιατί πολλά έχουν συμβεί. Τι εννοείς? Ας το καλύτερα. Μη σε αγριεύω. Πρέπει να φύγω. Ανησυχώ και για τον πατέρα μου. Έχει καταλάβει ότι κάτι περίεργο συμβαίνει με την αδελφή του και φοβάμαι μη του ανέβει πίεση. Δεν την πηγαίνεις εσύ, Μάνο? Όχι, όχι, εντάξει, μπορώ να οδηγήσω. Όσο δεν έχω ακούσει κάποιο κακό νέο, μπορώ. Αντίο. Πάρε μου όταν φτάσεις. Γεια σου, Διονύση. Πώς είσαι, αρετούλα μου? Όχι πολύ καλά, Διονύση. Έχει συμβεί κάτι, θα σου πει ο Μάνος. Ξέρω. Δυστυχώς έχει βουήξει όλο το χωριό. Κουράγιο. Στο τέλος όλα θα πάνε καλά και θα γελάμε. Μακάρι. Θα γελάμε όμως ή θα κλαίμε? Έρχομαι από τσακωμό στο καφενείο. Άνοιξε το στοματάκι του ο Σταύρακας και πέταξε χοντρά καρφιά στο Λευτέρι. Δηλαδή? Δηλαδή έφτασε στο σημείο να πει ότι την κυρία Χάιδο μπορεί να την έφαγε ο Πολυμενέας. Γιατί έχει ταραβέρει με την κυρία Κανέλα. Παίζουνε τέτοια νουάρ σενάρια στο χωριό? Γιατί αν παίζουν, θα συμφωνήσω με τον Βλάκα τον καφετζή. Τι λες, μωρέ, κι εσύ? Λέω ότι στις περισσότερες περιπτώσεις εξαφάνισης γυναικών τις έχουν ξεπαστρέψει σύζυγοι. Ήρθα για φραπουτσίνο. Πιο ωραίο κορίτσι θα μου το φτιάξει και πιο ωραίο κορίτσι θα μου το σερβίρει. Αστυνόμε, αντί να κάνεις το γόητρο μάρα σου, δεν πας να ανακρίνεις τον Πολυμενέα? Ή είσαι τόσο άσχετος που δεν ξέρεις ότι εξαφανίστηκε η κυρία Πολυμενέα? Το ξέρω και το παραξέρω. Έχουν γνώση οι φύλακες. Όσο για τον Πολυμενέα, γιατί να τον ανακρίνω? Ο άνθρωπος ήρθε αυτοβούλος στο τμήμα και δήλωσε την εξαφάνιση της συζύγου του. Μπορεί να το έκανε και να ρίξει στάχτη στα μάτια. Μην καταφέρεσαι εναντίον κάποιου χωρίς στοιχεία, Στέλλα. Σηκώνει μέχρι και μήνυση. Τον κύριο Τάσο τον ξέρουμε και από την καλή και από την ανάποδη. Και είναι εντάξει, δεν λέω, έχει πολλές ανάποδες, αλλά δολοφόνος δεν είναι. Ναι, όπως τα ρεπορτάζ για τις δολοφονίες. Που μαζεύονται μετά συγγενείς και φίλοι και λένε: «Αχ, δεν το περιμέναμε, ήταν τόσο φιλήσικος και ευγενικός άνθρωπος». Εκείνο το φραπουτσίνο θα το βάλετε μπροστά, έχω γκανιάσει. Πήγαινε να ερευνήσεις την εξαφάνιση της γυναίκας που θες και φραπουτσίνο. Μίλησες με τα κεντρικά. Μα τι να του πούν τα κεντρικά? Να του πούν ότι εξαφάνιση ενήλικα θεωρείται μετά την πάροδο 48 ωρών. Μπράβο, ακριβώς αυτό μου είπαν. Ξέρει δικηγορέσα, ορίστε. Πάντως μην τρελαίνεστε. Η κυρία Χάιδο μπορεί να πήγε, ξέρω εγώ, στην Τρίπολη να κάνει αυτό το. Πώς το λένε, το. Μπικίνι. Ναι, αυτό έκανε η γυναικούλα. Άφησε το μαγαζί και το σπίτι της και πήγε να κάνει αποτρίχωση. Χωρίς να το πει σε κανέναν. Πρε, τράβα στο σπίτι της. Τράβα να την ψάξεις. Μήπως την έχει σε κανένα υπόγειο ανέστητη και την προλάβουμε πριν την τεμαχίσει. Πήγαινε, μπας και προλάβουμε. Έχουν δει πολλά τα μάτια μου και κυρίως έχουν ακούσει πολλά τα αυτιά μου στη φίλη. Έχαντρο! Φτάνει, ρε Στέλλα, με τις θερατολογίες. Φτάνει με αυτό το παραμύθι. Άντε να κάνουμε δουλειά τώρα. Ναι, Στέλλα μου, το φτύσαμε τελείως το μαγαζί. Ωραία. Αφού οι αστυνομικές αρχές ολιγορούν, θα μου δώσετε λίγη άδεια να πάω στις δημοτικές αρχές. Θα πας στον Πόποτα? Θα πάω στην Πόποτα. Την επίσημη δήμαρχο, την κανονική. Α, εγώ πάντως τον Πόποτα θεωρώ κανονικό. Αφού είσαι ίδιος με αυτόν. Ευχαριστώ πολύ. Ακούσε εκεί. Να τολμάει να αμφισβητεί την εξουσία μου, αυτή η ξένη. Πόλεμο θέλεις, Ξανθιά, πόλεμο θα έχεις. Τι παραλύρεις, Πέρι Αντρέ? Ορίστε. Λέω, τι παραμιλάς μόνος σου? Παραμιλάει μόνος του κάποιος, Τασία. Αν θέλεις να είσαι επικριτική, μάθε τουλάχιστον τη σωστή χρήση της ελληνικής γλώσσας. Μην πας αλλού την κουβέντα. Εξεταρισμένο σε βλέπω τις τελευταίες μέρες. Μες στην ιστερία, μες στην τρέλα, έτοιμος να επιτεθείς με τα ρουθούνια ανοιχτά. Με τα ρουθούνια ανοιχτά. Και τι είμαι, Ταύρος? Ταύρος ή αλλοπολείο. Εξαφανίσου, μη σε κουτουλήσω. Δεν φτάνει που εξαφανίστηκε η Χάιδο. Πρέπει να εξαφανιστώ κι εγώ. Μακάρι, μακάρι να εξαφανιζόντουσαν όλες οι γυναίκες. Να γίνει η ζωή καλύτερη. Από τον καιρό της πρωτεβουσιάνας έχω να τον δω σε τέτοιο χάλι. Σ' άκουσα! Και σου έχω απαγορεύσει να χρησιμοποιείς σόκιν κουβέντες. Το πρωτεβουσιάνα είναι σόκιν. Καλησπέρα, άρχοντά μου. Καλώς το φιώρο του Λεβάντε. Ήρθα να σας συμβουλευτώ. Για την εξαφάνιση της παντοπόλης σας, να υποθέσω. Ακριβώς. Είμαι διχασμένος. Από τη μία τα κεντρικά μου λένε να περιμένω 48 ώρες για να βεβαιώσουμε εξαφάνιση ενηλίκου. Αλλά από την άλλη η Παρχούμαν μου λέει ότι πρέπει να δράσω. Να πάω να ερευνήσω τα υπόγεια του σπιτιού και τις αποθήκες, γιατί μπορεί ο Πολυμενέας να την έχει δεμένη εκεί και να μην την έχει τεμαχίσει ακόμα. Θεός φυλάξει! Αν είναι δυνατόν! Ήρθε μια ξένη στο Κολοκοτρονίτσι για να κατηγορήσει ένα ντόπιο, ένα κολοκοτρονιτσιώτη, χωρίς καμία απολύτως απόδειξη. Η Χάιδο προφανώς θα πήγε στην αγορά στην Τρίπολη και θα ξεχάστηκε. Γιατί στα πίσω-πίσω είχε αρχίσει να ακίζεται πολύ.
υπόθηκε και ότι ο Πολυμενέας κοιτάζει προς άλλη μεριά. Ακόμη περισσότερο. Αν της μπήκε στο μυαλό ότι ο άντρας της ξένο κοιτάει, προφανώς θα κάνει τίποτα κούρες ομορφιάς στην Τρίπολη για να ξανανιώσει και να τον ξανακερδίσει. Μανά, μοιάζουμε τόσο πολύ. Κι εγώ αυτό είπα. Κούρα ομορφιάς. Μπικίνι. Μπικίνι, όχι. Δεν νομίζω να χωράει σε μπικίνι. Όχι, όχι. Μπικίνι λέγεται όταν οι γυναίκες μαθάνε το. Πάψε! Δεν μας νοιάζει τι κάνει η Χάιδο για να ομορφύνει. Αυτό που μας νοιάζει είναι η Στέλλα. Μα η Στέλλα δεν εξαφανίστηκε. Κακός. Αυτή έπρεπε να εξαφανιστεί. Ήρθε η ξένη στο χωριό και θέλει να έχει λόγο για τα πάντα. Εμείς πρέπει να έχουμε λόγο για τα πάντα. Ποιοι εμείς? Εγώ. Ότι θέλει να έχει λόγο για τα πάντα, αυτό είναι γεγονός. Να, τώρα πήρε πρωτοβουλία να πάει στο Δημαρχείο και να κινητοποιήσει τις αρχές του τόπου. Δηλαδή εμένα. Όχι εσένα, τις αρχές του τόπου. Δηλαδή εμένα. Μα εσένα δεν θα σε βρει εκεί. Νομίζεις, Τασία, το καπέλο μου. Λίγο τραβηγμένο μου φαίνεται το σενάριο, Στέλλα μου. Μακάρι να είναι τραβηγμένο και μακάρι να είναι και σενάριο. Εντάξει, εγώ απλώς λέω ότι πρέπει να υπάρξει μια κινητοποίηση. Γιατί προς το παρόν δεν ερευνά κανείς. Και όσο δεν ερευνά κανείς, το κακό μπορεί να γίνεται. Τώρα, δεν το λέω έτσι τυχαία. Έχω ακούσει πολλά στη Φιλέγανδρο. Κυρία Δήμαρχε, εμένα θα μου βάλετε εδώ μια υπογραφή. Είναι για την εταιρεία απόφραξης βόθρων. Ναι, παιδί μου, δώσ' μου να σου υπογράψω. Δεν θα τα διαβάσετε πρώτα. Σου έχω τυφλή εμπιστοσύνη, βρε. Σε κανέναν άντρα δεν πρέπει να έχουμε τυφλή εμπιστοσύνη. Κι άλλες είχαν τυφλή εμπιστοσύνη και βρέθηκαν στην. Μην πει στη Φιλέγανδρο. Εγώ τον νόθω να τον ξεχωρίζω. Είναι ένας άντρας που μπορεί να κάνει πραγματικά ευτυχισμένη μια γυναίκα. Και είναι και ελεύθερος. Κι εσύ είσαι ελεύθερη, Στέλλα μου. Με κάνετε και κοκκινίζω. Πηγαίνω τώρα για τη διεκπεραίωση του θέματος των βόθρων. Καλά τώρα μεταξύ μας. Μ' έχεις εμένα για ζευγάρι με τον γραμματικό σου. Εγώ κάτι τέτοιους άντρες σαν τον Όθωνα. Ξέρεις τι τους κάνω? Τι τους κάνεις? Μια χαψιά. Τι λένε μέσα? Δεν έχω δικαιοδοσία να μεταφέρω ότι συζητάει η κυρία Δήμαρχος στο γραφείο της. Αυτά είναι ιδιωτικά θέματα. Δεν είναι ιδιωτικά εφόσον ήσουν και εσύ μπροστά. Ή μήπως αισθάνεσαι ότι είσαι ένα με τη Δήμαρχο? Μια υπογραφή πήγα να πάρω, κυρία Αντιδήμαρχε. Με το παραμικρό στρέφεστε εναντίον μου. Γιατί βλέπω ολοκάθαρο ότι προσπαθείς με κάθε τρόπο να πάρεις τη θέση μου. Εννοείται να γίνω αντιδήμαρχος? Εννοώ να πάρεις τη θέση μου στην καρδιά της. Είδα στην Τρίπολη και την ταινία του Λάνθη μου, την Ευνοούμενη. Συγχαρητήρια που είστε τόσο συνεφίλ. Αλλά τι σχέση έχει η ταινία με εμάς? Μια χαρά τα είχε βρει η Βασίλισσα με την ευνοούμενή της. Μέχρι που ήρθε η Έμα Στόουν και μπήκε σφίνα. Παραλογίζεστε. Παραλογίζομαι! Σιγά! Συγγνώμη για το ατύχημα. Μου γλίστρησε η μολυβωθήκε από τα χέρια. Όταν μας γλιστράει κάτι, φεύγει κάθετα προς τα κάτω. Αυτό λέει ο νόμος της βαρύτητας. Τι θες, Μιχαλάκη μου, η μητέρα σου έχει μια συνάντηση μέσα. Δεν ήρθα να δω τη μαμά. Ήρθα να δω τον κύριο Όθωνα. Πήγαινε σπίτι, παιδί μου, να κάνεις τα μαθήματά σου. Τι με θέλεις, Μιχαλάκη? Πλησιάστε λίγο να σας πω. Τι συμβαίνει? Ο μπαμπάς μου είπε ότι του δείξατε συμπόνια προχθές. Πράγματι, τον είδα λυπημένο και καταβεβλημένο και του είπα να μην το βάζει κάτω. Τον επενέσατε, λέει, για τη συμπεριφορά του απέναντι στη μαμά, που της έφερε λουλούδια. Τι λέτε? Δηλαδή, εσείς τη μαμά δεν τη θέλετε? Τι εννοείς δεν τη θέλω? Να κάνετε μια σχέση, να τα φτιάξετε. Για όνομα του Θεού, εγώ την κυρία Δήμαρχο τη σέβομαι. Και θέλω να σου πω, Μιχαλάκη, ότι με συγκινεί η αγάπη που έχεις για εκείνη, αλλά και για τον πατέρα σου. Γι' αυτό πρέπει να με βοηθήσετε να τους τα ξαναφτιάξω. Τι λέτε, θα σκάσω! Τίποτα ιδιαίτερο, κυρία Αντιδήμαρχε. Κυρία Αντιδήμαρχε, παλιά θα με έλεγες τι Εθόδωρε. Τώρα έγινε κύριος Αντιδήμαρχος. Άρχισαν από τότε που ήρθε η Εμαστόν, αυτό το ξανθό. Όχι τέτοιες κουβέντες μπροστά στο Μιχαήλ. Γεια σου, Μιχαήλ. Γεια σου, θείε. Και το άλλο? Σ' αγαπώ, θείε. Ωραία. Πάντως κι εγώ γι' αυτό το ξανθό όπως το πες ήρθα. Μέσα είναι η αδερφή μου? Μέσα με την παραγούμενη. Ήρθε κιόλας. Μιχαήλ, για καλό και για κακό, βάλ' τα χέρια σου στα αυτιά σου και κράτα τα εκεί μέχρι να αποχωρήσω. Μάλιστα, κύριε διοικητά, το ξέρω ότι πρέπει να περάσουν 48 ώρες, αλλά... Αλλά υπάρχουν σοβαρές υποψίες για δολοφονία. Τι είναι αυτά που λες, ξανθιά? Μιλάω με τον διοικητή αστυνομίας της Τρίπολης. Δώσε μου τον, είναι φίλος μου. Ναι, αφού είναι φίλος σου, πες του να στείλει επιγόντως κλιμάκιο του εγκληματολογικού πριν ο άλλος την τεμαχίσει και τη βάλει σε σακούλες. Σε πόσες σακούλες πια? Για τη συγκεκριμένη θα χρειαστούν πάρα πολλές. Ντρόπη σου, πόποτα.
Ντροπή σου που κάνεις φθηνά, χυδαία σχόλια για μια δολοφονημένη γυναίκα. Από πού κι ως πού είναι δολοφονημένη, Χάιδο? Ντροπή σου εσύ που ενοχοποιείς έναν αθώο άντρα. Δεν υπάρχουν αθώοι άντρες. Κύριε Δίκητα, σας κλείνω. Μην το κλείσεις, μην το κλείσεις. Γύρνα το έτσι να ακούει. Θέλω να είναι μάρτυρας σε αυτό το φεμινιστικό παραλήρημα. Η κυρία μόλις δήλωσε ότι όλοι οι άντρες είναι εν δυνάμει δολοφόνοι. Μη βάζεις λόγια στο στόμα μου που δεν είπα. Και που δεν τα είπες, τα εννόησες. Βρε, άντε παράτα με. Έλα εδώ. Άντε παράτα. Έλα εδώ, μη φεύγεις. Είσαι δειλή. Φύγω μαχής. Ναι, κύριε Δικητά, είσαστε ακόμα στη γραμμή. Σταμάτα, ξανθιά! Σταμάτα να με αντιμετωπίσεις! Φοβάσαι! Φοβάμαι κανέναν και τίποτα. Τα βάλαμε τα χειρότερα από βράσματα στη φυλακή. Έγανδρο! Εκεί είναι νησί, χορεύουνε μπάλο. Εμείς είμαστε ορεσίβοι. Χορεύουμε τσάμικο και τα λόγια μας είναι λίγα και σταράτα. Τι λες, μόρη παπαρδέλα, που δεν βάζεις γλώσσα μέσα σου. Μόνο όταν πρόκειται να αντιμετωπίσω ανόητα θηλυκά. Έχεις πρόβλημα με τις γυναίκες. Εσύ έχεις πρόβλημα με τους άντρες. Το εξέφρασες πριν ξεκάθαρα στο δημαρχείο. Αντίο. Πού πας? Θα ζητήσεις συγγνώμη για εκείνο το παπαρδέλα. Πάρε το χέρι σου από πάνω μου. Περίανδρε! Περίανδρε! Κύριε Πόποτα! Κύριε Πόποτα! Οχ, αυτές μου έλειπαν τώρα. Έλα να αλλάξουμε την κομπρέσα. Κομπάγλα μας! Μεσάνυχτα στα χέρια του Αρσένη. Και εσύ με στη βροχή να με κοιτάς σαν ξένη. Λευτέρη, σταμάτα λίγο να τραγουδάς. Τι τραγουδάω για να περάσει ο πόνος μου. Ναι, αλλά πώς προέκυψε αυτός ο πόνος, δεν μου λες. Και πώς προέκυψε και οι μόλοπες, δεν μου λες. Άσε τώρα, μην τα σκαλίζεις. Μη σκαλίζεις τις τάχτες για να ανάψει φωτιά. Λευτέρη, καταλαβαίνω ότι έπαιξες ξύλο, αλλά δεν καταλαβαίνω το γιατί. Γιατί! Γιατί! Μου τη θυμήσατε! Γιατί! Λευτέρη, κοίτα με στα μάτια και πες μου. Με ποιον χτυπήθηκες και γιατί? Έχει να κάνει με την εξαφάνιση της συμπεθέρας? Πώς ήρθε τώρα αυτό? Δεν ξέρω, γιατί όλο το χωριό γι' αυτό μιλάει. Και είπα μήπως συνδέεται. Άσε. Πάω να ξαπλώσω, ζαλίζομαι. Κλείσε εσύ το μαγαζί, έπρεπε να έχουμε κλείσει ήδη. Αντίο. Αντίο λοιπόν, αντίο. Το χάνω κι αυτό το πλοίο. Τι λέγατε πριν με την ξένη? Κάτι ξένα. Τι με πιλατεύεις τόση ώρα, βρακατίνα? Άντε κοιτάτε τη δουλειά σας, γυναίκες κουτσομπόλες. Τη δουλειά μας κοιτάμε. Γι' αυτό πήγαμε στο σπίτι του Πολυμενέα. Τι, δεν καταλαβαίνω. Κάνουμε έρευνες για την εξαφάνιση της Χάιδος. Έτσι το πήραμε απόφαση να πάμε στο σπίτι της. Αλλά ήταν κλειστό. Δεν πιστεύω να το παραβιάσετε. Όχι. Σκεφτήκαμε να ψάξουμε στην αυλή και στον κήπο. Μήπως της ήρθε καμιά ζαλούρα και σαβουρντίστηκε και είναι πίσω από τίποτα θάμνα λιπόθυμη. Και... Και τι, τη βρήκατε? Όχι, αλλά βρήκαμε το όπλο του εγκλήματος. Αλήθεια? Ναι. Ένα τσεκούρι. Τσεκούρι. Και ξέρετε που ήτανε καρφωμένο? Μη μου πείτε στο κεφάλι της Χάιδος. Όχι, σε ένα κούτσουρο. Αλλά τι δουλειά έχει το τσεκούρι πάνω στο κούτσουρο? Για να το κόψει ίσως. Από ό,τι θυμάμαι τα τσεκούρια κόβουνε ξύλα. Δεν πάμε καλά, δεν πάμε καθόλου καλά. Ναι, αλλά δεν μας είπατε τι λέγατε πριν με την ξένη. Και να τελειώσεις την ηλεκτρονική αρχαιοθέτηση. Την έχω τελειώσει από μέρες. Μη μου πας κόντρα εμένα, να την ξανατελειώσεις. Καλησπέριζω. Όθο να ήρθα. Όθο να ήρθα. Τι δουλειές έχεις εσύ με τον Τσικακόλια και με αυτόν έχεις παρεδώσει, Ρασπούτιν? Ήρθα να μου δώσει κάτι ποίηματα του Κίτσου. Του Κίτς. Τι να τα κάνει ο Φατσέας τα ποίηματα του Κίτς? Εγώ ρε είμαι φιλοποίημην. Φίνος. Τι έγινε ρε παιδιά, δεν θα φύγουμε σήμερα από το Δημαρχείο? Απαρτία βλέπω. Τι κάνεις εδώ, Βαγγέλη? Περίεργα πράγματα κάνει. Ήρθε λέει να του δώσει ποίηματα του Κίτς ο Τζικακόλιας, γιατί είναι φιλοποίημενη. Φίνος. Όλοι το ίδιο λέτε, τι είναι αυτό? Από πότε σε ενδιαφέρεσαι να επίσης, Βαγγέλη? Εμένα. Ο κύριος Φατσέας τυχαία είδε στο γραφείο μου ένα ατόμο με ποίηματα του Κίτς και ξεφυλίζοντάς το ενθουσιάστηκε. Ο Φατσέας. Ο Βαγγέλης. Βέβαια. Και ένα ποίημα μάλιστα μου ζήτησε να του το βγάλω και φωτοτυπία. Να, ορίστε κύριε Φατσέα.
Δεν πηγαίνετε μέσα να το διαβάσετε στην κυρία Δήμαρχο. Και εκείνη αγαπά τον Κιτς. Ποιο είναι αυτό το ποίημα που σ' αρέσει έτσι ιδιαιτέρως, βρε Βαγγέλη? Το σουξέ του Κίτσου η μάνα κάθοντα. Αστειεύεται. Πηγαίνετε μέσα να το διαβάσετε στην κυρία Δήμαρχο. Μα έλεγα να φύγω. Αφού όμως θέλει ο κύριος Φατσέας να σας διαβάσει το αγαπημένο του ποίημα, μπορείτε να καθυστερήσετε 5 λεπτά, ε? Πάμε να μου το διαβάσει. Τι είναι αυτά που κάνει, Βρετζίκα Κόλια? Τι ίντρικες είναι αυτές? Γιατί κάνεις πλάτες στο Φατσέα? Γιατί βλέπω μια μεγάλη μεταστροφή. Αποστροφή μπορεί, καταστροφή μπορεί, διαστροφή μπορεί, μεταστροφή ποτέ. Καλησπέρα, Κανέλα. Καλησπέρα, φίλιο. Δεν έχουμε άλλο ψωμί, κλείσαμε. Δεν ήρθα για ψωμί, ήρθα για τσεκούρι. Τι τσεκούρι? Μήπως έχεις κανένα τσεκούρι στο σπίτι σου? Τσεκούρι? Δεν νομίζω. Μήπως είχες κανένα και το έδωσες στο συμπεθερό σου, τον Πολυμενέα? Δεν σε καταλαβαίνω, τι εννοείς? Όχι, όχι, εγώ για σένα το λέω. Γιατί μπορεί να είναι και τσεκούρι το όπλο του εγκλήματος. Φιλιό, άσε τα υπονοούμενα και σήκω φύγει από το μαγαζί μου, μη γίνουμε από δύο χωριά χωριάτες. Τι αρπάζεσαι, μωρή? Βγάζετε καλά-καλά τα μάτια σας και μετά σας στένει άλλη. Δε άντε, φύγε από εδώ πέρα. Τι συμβαίνει, γιατί φωνάζετε? Περνούσα απ' έξω και άκουσα τις φωνές σας. Τίποτα δεν συμβαίνει, πάτερ, τίποτα. Λοιπόν, ο φούρνος έκλεισε, φιλιό, φύγε, κλείσαμε. Το φούρνο τον κλείνεις όποτε θες. Τα ξένα σπίτια να μην κλείνεις. Βρε, στο διάλογο. Όχι, όχι, κυρία Κανέλα, τι είναι αυτά που λέτε? Μην βλασφημείτε μπροστά μου, σας παρακαλώ. Πατέρα Δημήτριε, πότε μπορώ να έρθω για εξομολόγηση? Λυσάς, μωρή, να γονατίσεις μπροστά του και μετά λες για τις άλλες. Όχι, όχι, τι είναι αυτά που λέτε? Θεέ μου, συγχώρεσαι, σου γαρίδα η τυπίουση. Τι να έχεις, τάχα, αυγωμένε υπότι. Αυγωμένε. Την αυγοκομμένη υπότι. Φέρ το δω. Τι να έχεις, τα χαρματωμένη υπότι. Εντάξει, είναι που είμαι πρεσβείος. Πρεσβείος εννοείς? Όχι, πρεσβείος, γιατί έχω και πρεσβειοποία και μοιοποία. Συνέχισε. Κέρμος κλανιέσαι έτσι. Πλανιέσαι έτσι χλωρό, χλωμός. Εδώ αυτό που σου δείχνω. Είναι μέσα η Δήμαρχος. Ναι, τι συμβαίνει? Πρέπει να τη δω. Δεν είναι μόνη της, να σας αναγγείλω. Άσε ρε, θα με αναγγείλει. Του Σκίουρου ο Κρυψώνας γέμισε σιτάρι. Σας παρακαλώ, κύριε Πολυμενέα. Αφήστε με. 10 λεπτά. Τι έγινε, Τάσο, είχαμε κανένα νέο από τη Χάιδο? Δυστυχώς όχι. Λοιπόν, επειδή έχω χρηματίσει κι εγώ Δήμαρχος, νομίζω ότι οφείλεις ως νυν Δήμαρχος να πάρεις τώρα την αστυνομία και να τους πιέσεις να ενεργήσουν. Σε διαβεβαιώ, Τάσο μου, εδώ και ώρα έχω πάρει το διοικητή της. Ναι, 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 ξέρω και σου είπε αυτό με τις 48 ώρες, αλλά πρέπει να επιμείνουμε. Νόμιζε ότι απλώς ήθελε να μου κάνει ένα χουνέρι για να με εκδικηθεί. Αλλά πάει μακριά η βαλίτσα. Γιατί να σε εκδικηθεί? Καλά τώρα, ο κόσμος στο κοιτούπανο, γιατί την έχει κάνει ταράνδα. Τι είναι ταράμπα? Το θηλυκό του ταράνδος. Εννοείς? Τα κέρατα, κυρία Δήμαρχε. Τα κέρατα. Σας παρακαλώ, για κάντε μου τη χάρη. Για κάντε μου τη χάρη. Εμείς να σου κάνουμε τη χάρη. Εσύ να κάνεις τη χάρη στον εαυτό σου και να αλλάξεις μυαλά, κακομοίρη μου. Να παρακαλάς να μην έχει συμβεί κάτι σοβαρό στη Χάιδο και όλο αυτό να είναι το μάθημα που σου χρειάζεται. Εμείς οι άντρες είμαστε σαν τις μέλισσες. Πετάμε από λουλούδι σε λουλούδι. Ξεχνάμε όμως ότι ένα είναι το λουλούδι που έχει το νέκταρτο γλυκό. Το λουλούδι που μας αγαπά και μας παραστέκεται. Οι γυναίκες μας. Βαγγέλη, δεν το πιστεύω. Είπες ολόκληρη τυράντα χωρίς το παραμικρό λάθος. Και δεν του έχω δώσει ούτε χαρτάκι ούτε σκονάκι. Ήρθε! Φέρ τον εδώ! Εδώ! Στα ενδότερα! Καλησπέρα, αφεντικό. Άσε τα αφεντικό και τα δίθεν υποτακτικός. Μόνο υποτακτικός μου δεν είσαι. Γιατί ενώ σε πληρώνω πολύ καλά για να δουλεύεις τα κτήματά μου, εσύ έμαθα ότι τα βράδια πηγαίνεις και δουλεύεις στο καφέ της Χαράς. Αφιλοκερδός, βοηθάω το φίλο μου, δεν πληρώνομαι. Ας το φίλο σου. Μήπως έχεις βάλει στο μάτι τη Χαρά? Τη Χαρά? Τη ξανθιά, μπερδεύτηκα. Επειδή ξέρω ότι σ' αρέσουν μεγαλύτερες γυναίκες, λέω, μήπως σωροπιάζεις τη ξανθιά Λιτάκο? Τι είναι, μωρέ, μπακλαβάς για να τη σωροπιάζει? Αλλά στο κάτω-κάτω και να τη σωροπιάζει, εσένα τη σε κόφτει. Θα απαντήσω στην ερώτησή σου με μια άλλη ερώτηση. Γιατί δεν είσαι στην αυλή να σκουπίζεις? Πάλι! Πάλι. Πήγαινε. Αλέ! Α! Θα σκουπίζω και την Αλέα τώρα. Πήγαινε, Βρετασία! Όχι, δεν πάω. Δεν αφήνω το Διονυσάκη στο έλεό σου που το λες αλυτάκο το παιδί ενώ δεν σου έχει κάνει τίποτα.
Δεν μου το βγάζεις από το μυαλό ότι ερωτοτροπή με τη χαρά, με την ξανθιά. Τα βράδια που βοηθάω στο μαγαζί, η Στέλλα δεν είναι καν εκεί. Κάνω τα ρεπό της. Τις καθημερινές τα βράδια τα κορίτσια δουλεύουν εκ περιτροπής. Απόψε δηλαδή που θα πάω θα είναι μόνο η Βάλια. Μπα. Και πού θα είναι η χαρά, η ξανθιά? Στο σπίτι της. Ή στο σπίτι θα κάνει τζόκινγκ. Τζόκινγκ. Α, ναι, είναι πολύ της μόδας το τζόκινγκ στο χωριό. Αυτή τη μόδα την έφερε ο πατέρας Δημήτριος. Ας μην το σχολιάσω τώρα και αυτό τον παπά που τρέχει, τον παπατρέχα. Και πού παπατρέχει? Τέχει. Ο παπάς. Η χαρά, η ξανθιά. Πού τρέχει η ξανθιά, γενικώς δηλαδή, πού λαμβάνουν χώρα αυτά τα τζόκινγκ. Η Στέλλα σίγουρα τρέχει γύρω από το σπίτι που μένει με τη Βάλια, γιατί έχει ανοιχτοσιά. Ανοιχτοσιά. Εντάξει, δεν σε χρειάζομαι τίποτα άλλο. Μπορείς να πηγαίνεις. Πηγαίνετε. Στο καφέ μου επιτρέπετε να πάω απόψε? Βεβαίως. Να πας. Να μην τις χαλάσουμε το τζόκινγκ της κυρίας. Χαράς ή ξανθιάς θα πεις? Θα πω να συνοδεύσει το Διονυσάκι έξω. Πηγαίνετε. Μάλιστα, αφέντη. Αντίο. Που έχω καταχωνιάσει τώρα εκείνη τη φόρμα γυμναστικής και τα παπούτσια που μου έκανε δώρο ο γιος μου για να γυμνάζουμε. Μπα, κι εσείς εδώ. Εγώ εδώ έρχομαι για να κάνω τζόκινγκ γιατί έχει ανοιχτοσιά. Αν ήξερα βέβαια ότι κι εσείς εδώ τρέχετε, εννοείται ότι δεν θα ερχόμουν. Αλλά αφού συναντηθήκαμε, ας τρέξουμε λίγο μαζί. Να έρθω εκεί να τρέξουμε. Όχι εσύ, όχι εσύ. Αλλά ποιος? Μην είσαι περίεργη. Εγώ είμαι περίεργη. Ή εσύ που όχι μόνο παραμιλάς, αλλά τρέχεις και επιτόπου. Σταμάτα τα σία. Θα φάω μια φρυγανιά και λίγο τυράκι, όπως κάθε απόγευμα και μετά θα πάω να θρυθώ. Ή μάλλον όχι. Δεν θα φάω καν τυρί, θα φάω μόνο μια φρυγανίτσα. Αφού κάποιες θέλουν να είναι σε φόρμα, γιατί να μην είμαστε κι εμείς. Σε ποιες αναφέρεσαι? Μην ανακατεύεσαι σε όλα. Ανακατεύομαι γιατί ανησυχώ. Γιατί ανησυχείς? Γιατί άρχισες να μπερδεύεις τα ονόματα, περίανδρε. Γι' αυτό. Έλα, Μιχαλάκη. Εγώ από τη μεριά μου τα έχω κάνει όλα. Όταν νυχτώσει, προχωράμε το σχέδιο Φαρούλα. Φαρούλα. Δεν είπαμε. Από το Φατσέας και το Σταυρούλα. Στην προκειμένη περίπτωση συμφωνώ απόλυτα με τον πατέρα μου. Και ειδικά εσύ που σε μια ξένη δεν έχεις κανένα δικαίωμα να μιλάς για κάποιον έτσι που εμείς τον ξέρουμε όλοι μας στη ζωή. Συγγνώμη που θα επέμβω, αλλά ξέρετε αυτό που φαίνεται. Όχι το πίσω από την επιφάνεια. Ξέρεις εσύ το πίσω? Όχι, αλλά δεν αποκλείω καμία εκδοχή. Σαν δικηγόρος συνάντησα απίστευτες υποθέσεις. Τι δικηγόρος? Δικηγόρος δεν πρόφθασες να γίνεις. Ωραία. Ασκούμενη. Σαν ασκούμενη, λοιπόν, συνάντησα περιπτώσεις διπρόσωπων δολοφόνων. Άσε στο πανεπιστήμιο που μελέτησα τόμους με ανατριχιαστικές ιστορίες. Καταστρατηγείς μια βασική αρχή, κυρία δικηγορέσα. Το τεκμήριο της αθωότητας. Αθώος μέχρι αποδείξεως του εναντίου. Άσε τα εξυπνακίστηκα. Λοιπόν, συμφωνώ απόλυτα με τη Στέλλα. Ο Πολυμενέας πρέπει να ανακριθεί εξονυχιστικά. Τόσες γυναικοκτονίες γίνονται. Μα δεν έχει κίνητρο. Η κυρία Χάιδο δεν έχει περιουσιακά στοιχεία στο όνομά της. Να πεις ότι είχε να βγάλει έστω και 50 ευρώ από το θάνατό της, να πω ναι, να τον υποψιαστώ. Τέτοιος παραδόπιστος που είναι. Αλλά να τη φάει, χωρίς να βγάλει φράγκο. Υπάρχει κι άλλο γνωστό κίνητρο. Το σεξ. Και για αυτή την πλευρά του παντοπόλη ακούγονται πολλά. Βρε παιδιά, τι παράνοια επικρατεί στο χωριό. Ορίστε. Λέω, σε σχέση με την εξαφάνιση της κυρίας Χάιδος. Το ξέρετε ότι λένε πως μπορεί να τη σκότωσε ο άντρας της? Πώς, θες να μην το ξέρουμε? Είναι αμαρτία να κατηγορήσει έναν άνθρωπο χωρίς στοιχεία. Ναι, χωρίς στοιχεία, χωρίς ένδειξης έστω, δεν είναι σωστό. Είναι αμαρτία να διασπείρεις φήμες. Δεν επιτρέπεται να σπηλώνεις έτσι έναν άνθρωπο. Συμφωνώ απόλυτα με τον Δημήτριο. Τι κάνεις? Και υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Αυτό είναι πάνω απ' όλα. Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι. Σαν δικηγόρος, έστω ασκούμενη δικηγόρος, συμφωνώ. Ρε Βάλια, θα με τρελάνεις τελείως, άλλα δεν μου έλεγες πριν. Δηλαδή τώρα που στα λέει ο Δημήτριος διαφορετικά, συμφωνεί σε όλα. Δεν έχω κατασταλαγμένη άποψη για τα πάντα, ούτε είμαι δογματική. Ακούω, κρίνω, διαμορφώνω άποψη και ασφαλώς επηρεάζομαι από ανθρώπους που εκτιμώ. Δηλαδή εμένα δεν με εκτιμάς, μόνο τον παπά. Στέλλα, με αυτά και με αυτά με πιάνει γνωστή ημικρανία. Να σου πω, γίνεται να κάτσεις εσύ στην απόψινη βάρδια, να πάω σπίτι να ξαπλώσω. Ό,τι πεις. Μάνο, τι θα γίνει με αυτό το club sandwich? Θα το πας στους ανθρώπους? Σ' όλα θα έχει γίνει. Πόσο για το μοχίτο, άμα το πιούν θα σου πούν μοχίστο. Τι έγινε τώρα? Πραγματικά δεν κατάλαβα τίποτα. Τι να καταλάβεις κι εσύ, ιερωμένος άνθρωπος. Θα σου βάλω ένα σφινάκι, μήπως και το αλκοόλ σε βοηθήσει να δεις και από την άλλη πλευρά τα πράγματα.
οποία συνάντηση. Και εσείς εδώ τρέχετε. Και εγώ εδώ γιατί έχει ανοιχτωσιά. Αν ήξερα ότι τρέχετε εδώ, εννοείται ότι δεν θα ερχόμουν. Αλλά αφού συναντηθήκαμε, ας πάει στα κομμάτια. Ας τρέξουμε μαζί. Μα πού είναι? Μάνο, τι συμβαίνει, γιατί έφυγες από το μαγαζί? Ήθελα να μιλήσουμε. Μα άφησες το μαγαζί. Η Στέλλα και ο Διονύσης μπορούν να τα καταφέρουν μια χαρά. Έπρεπε να είσαι εδώ. Μα με βλέπεις κάθε μέρα. Μπορώ να περάσω? Παίρνω. Εξαιρετική ιδέα έχεις, Μιχαλάκη, να καλέσουμε απόψε και το Οθωνάκι μας. Έτσι απόψε θα φάω με τους δυο μου αγαπημένους μαζεμένους. Πάνω στην ώρα, μαμά, μην θυμώσεις, φώναξε και τον μπαμπάκα. Μιχαλάκη, με κοιτάς πως σε κοιτάω? Ήταν καλή ιδέα του Μιχάλη μας, πιστεύω. Ο κύριος Φατσέας είναι ο τέλειος συνδετημόν. Τι είναι? Να πάω να το ανοίξω, περιμένει. Άντε, άνοιξέ του. Εγώ πάω να φέρω κι άλλο σερβίτσιο. Οθανάκη, έκανα όπως μου είπες, πήγα στους ακρούς και μάζεψα λουλούδια. Αλλά επειδή ήταν νύχτα και δεν έβλεπα τη μύτη μου, μαζί με τα λουλούδια μάζεψα και μια σκατούλα. Τι? Σακούλα, τι να την κάνετε τη σακούλα, κύριε Φατσέα? Μια χαρά είναι έτσι τα αγριολούλουδα. Όχι, δεν είπα σακούλα, είπα... Σταυρούλα. Είπε τάφερα για τη σταυρούλα. Όχι, μη! Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαγγέλη. Τρελαίνομαι για τα αγριολούλουδα. Μην κάνεις έτσι, ρε. Μετά το ατύχημα τα άπλυνα και τα λουλούδια και τα χέρια μου. Εμένα, με συγχωρείτε, πρέπει να κάνω ένα τηλεφώνημα. Γιατί το κάνεις? Κατηδίαν εννοεί ο άνθρωπος. Πήγαινε στο δωμάτιο του Μιχαλάκη και κάνε όσα θες με την ησυχία σου. Ευχαριστώ. Εγώ! Τι έπαθες, παιδί μου, μίγα, σε τσίπησε? Ναι. Α, εσύ είσαι θιεπερίανδρε. Ο αδελφός μου εμένα θέλει. Όχι, εμένα. Τώρα βρε θύε. Να έρθω τώρα. Η μαμά έχει στρώσει τραπέζι. Δεν είμαστε καλά. Τι το θέλει το παιδί τέτοια ώρα σπίτι του? Δεν το θυμόμουν ότι στο είχα υποσχεθεί. Καλά, έρχομαι. Γεια. Πράγματι, του το είχα υποσχεθεί. Και το έδεσε. Να το ξεδέσει. Τώρα θα φάμε. Όχι, όχι, θα πάω τώρα. Ο θείος είναι πολύ ευαίσθητος. Δεν θέλω να τον πληγώσω. Τι ακούω απόψε? Ότι ο περίανδρος είναι ευαίσθητος, ότι ο Φατσέας είναι ο τέλειος συνδετημόν. Συνδετημόν δεν είναι αυτό που πιάνουν τα χαρτιά μεταξύ τους? Αχ, κυρία Δήμαρχε, χίλια συγγνώμη, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να κάτσω για φαγητό. Γιατί? Ένα οικογενειακό θέμα. Μην πάει το μυαλό σας σε κάτι δυσάρεστο, αλλά πρέπει να επιστρέψω στο δωμάτιό μου να κάνω με την ησυχία μου μια σειρά από τηλέφωνα. Δεν μπορώ να περιμένω. Όχι, δυστυχώς τώρα πρέπει. Εσύ ξέρεις. Θα έρθω κι εγώ μαζί σας. Μην κυκλοφορώ τέτοια ώρα μόνος μου. Από πότε σκιάζεσαι εσύ, ρε Μιχαλάκη? Εσύ είσαι όμοιος με μένα, ρε, δεν φοβάσαι τίποτα. Είσαι ομοφοβικός εσύ. Να φύγω κι εγώ? Όχι, καλά. Μόνο νερό. Νερό δεν μου πες. Θέλεις κάτι άλλο? Δεν έχει ουίσκι, βότκα, κάτι. Συγγνώμη, έφυγες από το καφέ που πουλάμε αλκοόλ και ήρθες να πιεις εδώ? Πρέπει να πιω για να σου πω αυτό που θέλω να σου πω. Μάνο, ανησυχώ. Θέλεις να διαλύσουμε το συνεταιρισμό μας? Όχι, 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 το αντίθετο. Τι είναι το αντίθετο? Το αντίθετο είναι όχι να χωρίσουμε, το αντίθετο. Δεν καταλαβαίνω. Φέρε το νερό, έχεις στεγνώσει γλώσσα μου. Γέλη, πρέπει να σου ομολογήσω ότι πολύ με συγκίνησαν αυτά που είπε στο Δημαρχείο. Ειδικά αυτό ότι πρέπει να τιμάμε τη γυναίκα που μας αγαπάει. Όχι μόνο να την τιμάμε, να την υπερτιμάμε. Σταυρούλα, αυτή τη στιγμή για μένα είσαι μια υπερτιμημένη.
Ωραία, το ξεκινάς βρε Βαγγέλη, στην πορεία σου ξεφεύγει. Τέλος πάντων, θέλω να ξέρεις ότι εκτιμώ πολύ το γεγονός ότι έχεις γίνει ιδιαιτέρως εργατικός και ότι δουλεύεις στην ανακύκλωση και εκτός ωραρίου. Βέβαια, γιατί θέλω να βλέπεις από μένα αυτά αποτελέσματα. Τι αυτά? Όχι εκείνα, αυτά. Θέλω να είσαι περήφανη για μένα, Σταυρούλα. Μήπως και με ξανά... Τι σε ξανά? Ξέρεις τώρα, μήπως με ξανά... Τα είπαμε αυτά, Βαγγέλη. Φοβάμαι ότι πέταξε το πουλί. Όχι, να μην φοβάσαι. Το πουλί είναι στη θέση του. Δεν βλάπτηκες λίγος ρομαντισμός? Όχι λίγος, πολύς. Έχω φέρει και ένα ποίημα να σου διαβάσω. Α, του γνωστού? Βέβαια του γνωστού, του Κίτσου. Λοιπόν, άκου. Όσεις που δεν θα χάσετε, καλότυχοι, τα φύλλα, τα ύφαλή. Αϊθαλή. Δεν μπορεί να λέει φαλή, τι είναι, Αριστοφάνης? Ποιος Αριστοφάνης, αυτός που έχει το σουβλατζίδικο στο Μεγαλοχώρι? Άστο ρε Βαγγέλη, άστο. Μην μπεδεύεσαι με την ποίηση. Το καλύτερο απ' όλα είναι να λες αυτό που σκέφτεσαι, να είσαι ο εαυτός σου. Μονάρα μου, τα μπούτια σου! Βαγγέλη! Δεν θέλω να μαλώνουμε, δεν τα αντέχω. Ούτε κι εγώ το αντέχω. Αλλά αρπάζεσαι με το παραμικρό. Η σκηνή που έκανες πριν μπροστά στο Δημήτριο ήταν... ήταν τουλάχιστον άκομψη. Έχει ζήλια κομψότητα. Τι? Δεν καταλαβαίνεις, Βαλιά, τι ζηλεύω. Τον Δημήτριο. Τα πάντα ζηλεύω. Ζηλεύω ακόμα και τον ήλιο που χαϊδεύει τα μαλλιά σου. Αν δεν είναι το δικό μου χέρι που το κάνει. Τι λες, βρε Μάνο, εμείς είμαστε φίλοι. Δεν θέλω να είμαστε φίλοι. Δεν μπορώ άλλο να κοροϊδεύω τον εαυτό μου, Βαλιά. Είμαι ερωτευμένος μαζί σου, το ξέρεις. Το ξέρεις από τότε που κάναμε πρόβα και τη θεατρική παράσταση και φιληθήκαμε. Και ήταν τόσο ωραίο. Εκείνο το φιλί. Έλα, Περικλή, μερικές κονσέρβες από τις κονκασέ που μου έστειλες ήτανε τρύπιες. Θα σου στείλω φωτογραφίες να δεις πως έγινα κατακόκκινος από τον ντοματοχυμό. Λες και έσφαξα δαμάλι και δεν είναι και η γυναίκα μου εδώ να μου τα πλύνει. Το λοιπόν, θα τη στείλω στο καθαριστήριο και μετά θα σου στείλω το λογαριασμό. Τι καθαριστήριο δηλαδή, αυτό δεν βγαίνει με τίποτα. Τάσο! Κανέλα, τι έπαθαν τα όμορφα ματάκια σου, γιατί φοράς μαύρα γυαλιά? Προσπαθώ να περνάω απαρατήρητη. Τι είναι αυτό? Τι έκανες, Τάσο? Έχουν δίκιο λοιπόν στο χωριό που λένε αυτά που λένε? Χριστέ μου! Που σε οδήγησε ο πόθος σου για μένα! Το ξέρω ότι με μοίρα έγινε καλόγινα αυτό στο σημείο να σφάξεις και τη χάιδω! Τι λες, μωρή Κανέλα? Πάψε! Πάψε, Τάσο! Δεν θέλω να φτάσεις για χάρη μου στην κρεμάλα! Υπάρχει ακόμα κρεμάλα.
Στην ηλεκτρική καρέκλα! Υπάρχει ηλεκτρική καρέκλα? Τώρα θα μαλώσουμε για τον τρόπο εκτέλεσης. Λοιπόν, ας είμαι να πάω στο φούρνο. Να κάψω τη ποδιά, να εξαφανίσουμε τα πιστήρια, Τάσο. Hands free! Ποιος ήρθε? Πώς λέγεται στα αγγλικά το ψηλά τα χέρια? Ψηλά τα χέρια, σατανικοί εραστές! Κανένας δεν γλιτώνει από τον αστυνόμο Μπρίλι! Με ταρακούνησε η ξανθιά με τις υποψίες της και σκέφτηκα, λέω ρε Μπρίλι, πας και βγάλεις κανένα λαβράκι και πάρεις επιτέλους την προαγωγή! Αστυνόμε, κάνεις κάποιο λάθος. Αποφάσισα λοιπόν να στήσω καραούλι. Και έκανα λαμπρά. Γιατί σας έπιασα επ' αυτό φόρο την ώρα που προσπαθείτε να καταστρέψετε τα πιστήρια. Δολοφόνοι! Μα είμαι αθώος! Εγώ πιο αθώος! Εμπρός! Και δύο μέσα! Γρήγορα! Μισό λεπτό να πάρω το μπουφάν. Ρε τι ιστορίες κρύβει το μικρό κολοκοτρονίτσι.